Είναι η στιγμή που οι σιρήνες του πολέμου ηχούν στην Ουκρανία. Η πλατεία ανεξαρτησίας της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύεται και οι Ουκρανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θλιβερή πραγματικότητα του πολέμου. Λίγη ώρα πριν, ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν με διάγγελμά του ανακοινώνει την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Σχεδόν αμέσως μετά το διάγγελμα Πούτιν, ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σε πολλές πόλεις της χώρας. Στο Κράματορσκ, στα ανατολικά της Ουκρανίας, που βρίσκεται το Γενικό Αρχηγείο του Ουκρανικού Στρατού, στη Χαρκίβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στην Οδυσσό, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μαριούπολη, την πόλη που βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά και το Κίεβο. Η ρωσική εισβολή ευρείας κλίμακας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам в багатьох містах України. Οι Ουκρανοί πολίτες σπέβδουν να βρουν καταφύγιο για να προστατευτούν, αλλά και τρόπο για να φύγουν από τη χώρα. Στο μετρό του Κιέβου, δεκάδες κάτοικοι με βαλίτσες και σάκους στα χέρια περιμένουν, άρα γιατί. Save our life. We hope that it save us. Because metro, it's on the ground. It's save us. And here, what is it? Ketower. Ουρές σχηματίζονται στα ATM, με την Κεντρική Τράπεζα της Ουκρανίας να θέτει όρια στις αναλήψεις μετρητών. Και οι δρόμοι γεμίζουν αυτοκίνητα που κινούνται προς τα σύνορα, με τις όμορες χώρες να ετοιμάζονται για ένα κύμα προσφύγων. Κουδί χωμάτισα, κουδί σκαζίτ, μην λάσκα! Ωχ, πόσο μου, πόσο μου!